ψυχολόγοι και ψυχίατροι λένε ότι κάποιος έχει κρίση ταυτότητας. Όταν η αυτοπεποίθησή του τεινάζεται στον αέρα, ό,τι ήξερε για τον εαυτό του σε επίπεδο αυτογνωσίας αλλάζει και χάνει κάθε επαφή με τα περιβάλλοντά του, έτσι, κοινωνικά, προσωπικά, οικογενειακά, αισθανόμενος, διαισθανόμενος ότι δεν είναι σε τίποτα αυτό που ήταν και αισθανόταν μέχρι σήμερα. Τα μεγάλα ελληνικά κόμματα, μπορεί και τα μικρά, σήμερα έχουν κρίση ταυτότητας. Κύριε Μιλή, για πείτε μου. Εδώ εμφανίζεται ένας ΣΥΡΙΖΑ να ακολουθεί μια πολιτική ιδιωτικοποιήσεων, δημοσιονομικής προσαρμογής και μάλιστα άγριας και αυστηρής. Έρχεται ο Μανουέλ Βάλς και λέει στον κύριο Τσίπρα περίπου: «Σε ζηλεύω, Αλέξη, διότι καίγεται το πελεκούδι στη Γαλλία για να περάσουμε τα εργασιακά και δεν μπορούμε να τα περάσουμε». Εσύ τα περνάς, Αλέξη μου, και δεν ανοίγει μύτη. Ο Σόιμπλε υποκλίνεται. Λοιπόν, για πείτε μου, πώς το βλέπετε αυτό? Καλά, να μην στερήσω το λόγο. Μετά όμως θέλω και εγώ λίγο το λόγο. Η αλήθεια είναι ότι η ανώμαλη προσγείωση του ΣΥΡΙΖΑ στο ρεαλισμό και στην πραγματικότητα έχει επιφέρει αυτού του είδους τα συμπεράσματα τα οποία λέτε. Το ζητούμενο όμως για τη χώρα και για τους πολίτες είναι πώς μέσα από αυτήν την διαδικασία θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε από οποιαδήποτε πόλωση και από οποιοδήποτε διχασμό, έτσι ώστε να παράξουμε και το αποτέλεσμα το οποίο είναι η ίδια η ανόρθωση της χώρας. Άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον την τοποθέτηση του κυρίου Σπαρτινού στο πρώτο μέρος της εκπομπής σας, που μίλησε πραγματικά για μια ταξική πολιτική. Κοιτάξτε να δείτε, αναμφίβολα. Τον οποίο ο κύριος Σπαρτινός τον έχει επικηρύξει το τεχνικό επιμελητήριο που είσαι αντιπρόεδρος. Κοιτάξτε, τον έχει τεκμηθεί στα μανταλάκια ότι ΣΥΡΙΖΑ την ψηφίζει μέτρα και πρέπει να διαγραφεί. Θα κλείσω την τοποθέτησή μου με αυτό το θέμα, επειδή είμαστε και εδώ πέρα, είμαστε τρεις συνάδελφοι μηχανικοί για να. Εγώ, όπως ξέρετε, κάνω κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ οξύτατη. Ναι. Αλλά αυτές οι προγραφές δεν μ' αρέσουν των βουλευτών. Κύριε Παναγιωτόπουλε, εάν έπρεπε. Δεν μ' αρέσουν αυτές οι προγραφές. Το τεχνικό επιμελητήριο, κύριε Παναγιωτόπουλε, αν έπρεπε το τεχνικό. Να κριθεί ο κύριος Σπαρτινός πολιτικά για αυτά που πιστεύει και για αυτά που ψηφίζει. Όπως έχουμε κριθεί όλοι και στο παρελθόν. Αυτό ναι. Άρα να του λένε σε διαγράφω από το ΤΕΕ. Κύριε Παναγιωτόπουλε, το τεχνικό επιμελητήριο δεν έχει διαγράψει κανέναν μηχανικό μέλος του ακόμη. Υπενθύμησε τον κώδικα. Βγήκανε στο διαδίκτυο κάτι φωτογραφίες. Επιτρέψτε μου. Υπενθύμησε τον κώδικα δεοντολογίας. Όχι σε κάποιο site. Ουσιαστικά, κύριε Σπαρτινέ, εσείς και οι υπόλοιποι συνάδελφοι μηχανικοί, οι οποίοι θεωρείτε ότι η παρούσα ασφαλιστική μεταρρύθμιση είναι προς το συμφέρον των μηχανικών, το ίδιο το τεχνικό επιμελητήριο λοιπόν κλήθηκε να σας κάνει και διαφήμιση, αν το θέλετε και έτσι. Δεν είναι διαφήμιση. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε να δείτε. Και λέω εγώ ότι δεν είναι διαφήμιση, το καταδικάζω. Εδώ πέρα το τεχνικό επιμελητήριο. Τη στιγμή που από αυτή την εκπομπή δώσαμε αγώνα να μην περάσει το ασφαλιστικό. Το οποίο κλείνει τα γραφεία χιλιάδων ελευθέρων επαγγελματιών, δικηγόρων, γιατρών, μηχανικών. Κύριε Παναγιωτόπουλε, αποτελεί χτύπημα με τσεκούρι στο κεφάλι. Τέσσερους μήνες το τεχνικό επιμελητήριο. Μηχανικοί δεν υπάρχουν πια. Το τεχνικό επιμελητήριο τέσσερους μήνες προσπάθησε όλα αυτά να τα εξηγήσει με ήρεμο και νυφάλιο τρόπο. Αυτό είναι γεγονός. Αρμόδιο. Τον κύριο Κατρούγκαλο. Με ήρεμο και νυφάλιο τρόπο. Δηλαδή, τι έπρεπε να κάνουμε? Να πυρποληθούμε έξω από τη Βουλή για να μπορέσουμε να μας δώσουμε σημασία? Ήμασταν και στην ακρόαση φορέων. Το ξέρετε πολύ καλά. Πήγε πολύ καλά το τεχνικό επιμελητήριο. Για ακρόαση φορέων. Είστε και οι δύο εκλεκτοί βουλευτές. Χτες, νομίζω και σήμερα, δεν κάνω λάθος, διεξάγεται διάλογος στη Βουλή σχετικά με το αναπτυξιακό νομοσχέδιο. Η ερώτησή μου είναι, χτες ακροαστήκατε 28 φορείς. Γιατί δεν καλέσατε το τεχνικό επιμελητήριο? Είναι αδιανόητα πράγματα αυτά, κύριε Παναγιώτοπουλε. Είναι αδιανόητα. Το καθήλυνα αρμόδιες φορές, ο οποίος θα υλοποιήσει την ανάπτυξη αυτής της χώρας, δεν κλήθηκε στη Βουλή. Δεν κλήθηκε. Μα εγώ, κύριε Σπαρτινέ, ρωτώ και εσάς. Σας ρωτώ εσάς που είστε βουλευτές. Και εσάς, οι οποίοι είστε η κυβερνητική πλειοψηφία. Λοιπόν, σας ενοχλεί το τεχνικό επιμελητήριο με την ελεύθερη κριτική του? Εγώ νομίζω ότι πρέπει κάποια πράγματα να τα υπερβούμε και να τα δούμε με άλλο πνεύμα. Το οικονομικό επιμελητήριο που γι' αυτό κάνει κριτική η κυβέρνηση. Κλήθηκε και ήρθε. Εγώ δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω, κύριε Σπαρτινέ, να κλήθηκε το τεχνικό επιμελητήριο. Είναι ευθύνη όσων θεωρούν ότι η ανάπτυξη τη χώρα μπορεί να γίνει χωρίς τη γνώμη του τεχνικού επιμελητήριου, και το λέω θεσμοθετημένα από τον νόμο τον ίδιο. Ο είναι τεχνικό σύμβουλο του κράτου. Ναι. Ελάτε για να προχωρήσουμε. Τεχνικό σύμβουλο του κράτου. Προχωρούμε, κύριε Μίλη, προχωρούμε. Λοιπόν, για να κλείσω την παρένθεση μετά του ΤΕΕ, για να καυτηριάσω αυτό το χθεσινό γεγονό. Πάμε λίγο στο πρώτο μέρο τη κουβέντα του κ. Σπαρτινού. Μίλησε για ταξική πολιτική. Κοιτάξτε, το 95% των ελεύθερων επαγγελματιών αυτή τη στιγμή φύγεται.
και θίγεται και από την ασφαλιστική και από την φορολογική σας πολιτική. Από εκεί και πέρα, σίγουρα εγώ θα δεχθώ ότι η σύγκρουση κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων αποτελεί για κάθε εκλεγμένη κυβέρνηση ένα πεδίο στο οποίο βρίσκεται στην πολιτική. Μιλήστε, κοιτάξτε την κάμερα μπροστά σας. Κοιτάξτε να δείτε. Συναντάστε με τους συνομιλητές σας στον αέρα. Κοινωνικά και οικονομικά συμφέροντα, η σύγκρουση αυτών των συμφερόντων αποτελούν για κάθε κυβέρνηση το πεδίο άσκησης της πολιτικής της. Εδώ όμως τι γίνεται. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση διεξάγει ένα ταξικό πόλεμο. Με αυτή την αντίληψη δυστυχώς και νομοθετεί, με αυτή την αντίληψη αποφασίζει. Η δημιουργία δηλαδή εσωτερικών αντιπάλων, όπως υπόθηκε πριν. Ο διχαστικός λόγος που βάζει απέναντι τουλάχιστον τη μισή κοινωνία, για να μην πω περισσότερο. Σίγουρα ακολουθεί μία μέθοδο, κύριε Παναγιωτόπουλε, στεγανοποίησης εκλογικών ποσοστών. Αυτός είναι ο στρατηγικός σου στόχος και αυτό το στρατηγικό στόχο πρέπει όλες οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις να μην τους αφήσουν να τον υλοποιήσουν. Πώς? Όχι ενισχύοντας τη διχαστική λογική και την πόλωση, αλλά αναδεικνύοντας μια άλλου επίπεδου κουβέντα και συνεργασία. Μια κουβέντα και μια συνεργασία, κύριε Παναγιωτόπουλε, η οποία αναζητείται σε αυτή τη χώρα με αλφαγιώτα από το 2010. Μια κουβέντα η οποία δεν θα οδηγεί ούτε σε πόλωση, ούτε σε οξείες εκφράσεις λαϊκισμού όταν η αξιωματική αντιπολίτευση είναι στα πρόθυρα του να πάρει την εξουσία, και αυτό αφορά και εμάς όταν το ΠΑΣΟΚ ήταν τότε στα πρόθυρα, αλλά και μια επίσης λογική η οποία όταν είσαι σε κυβέρνηση θα πρέπει να νομοθετείς και θα πρέπει να λαμβάνεις υπόψη σου το σύνολο της κοινωνίας. Μακριά από διχαστικές λογικές, μακριά από στεγανοποίηση εκλογικών ποσοστών. Σαφής. Κύριε Κουγουλάρη, θέλω... Να μιλήσω κι εγώ. Βεβαίως θα μιλήσετε. Ακούστε όμως λίγο. Δηλώσεις του κύριου Αλέκου Αλαβάνου, του πολιτικού μέντορα του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Ναι. Ούτε επί της χούντας του Παπαδόπουλου, ακούστε κυρίες και κύριοι, ούτε επί της χούντας του Παπαδόπουλου, της κυβέρνησης Μεταξά και της Βαβαροκρατίας δεν εκχωρήθηκε η δημόσια περιουσία σε έναν οργανισμό που ελέγχεται από ξένους. Η ενέργεια αυτή, εξηγεί ο κύριος Αλαβάνος, αντίκειται στο άρθρο 106 του Συντάγματος. Και συνεχίζει. Το κράτος μπορεί να πουλήσει, αλλά τέτοια διάσταση είναι εντελώς έξω από το πλαίσιο του Συντάγματος και γίνεται για ιδιωτελείς λόγους. Ακόμα και οι κυβερνήσεις Παπανδρέου, Παπαδήμου, Σαμαρά αντιστάθηκαν κάπως και δεν φτάσαμε σε αυτό το επίπεδο, συμπλήρωσε. Στην παρατήρηση ότι ο Αλέξης Τσίπρας και η ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ είναι πολιτικά του παιδιά, ο κύριος Αλαβάνος αντέδρασε λέγοντας ότι «Δεν δέχομαι ότι αυτοί είναι πολιτικά παιδιά μου». Και πρόσθεσε «Και ο Θεός έβαλε στους μαθητές του τον Ιούδα». Και ο Χριστός, με συγχωρείτε. «Και ο Χριστός έβαλε στους μαθητές του τον Ιούδα». Κατηγόρησε δε τον Αλέξη Τσίπρα ότι διέψευσε τις προσδοκίες και γελιοποίησε την αριστερά. Κύριε Κουγκράρη, πόσο σχολιάζετε? Καταρχήν δεν έβαλε τον Ιούδα. Θα πρέπει να το σχολιάσω εγώ πρώτα, με συγχωρείτε. Γιατί να μην, να μιλήσω λίγο κι εγώ. Όχι, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Αυτό με αφορά, πώς να το πω, ακόμα και προσωπικά. Ακόμα και προσωπικά με αφορά αυτό το πράγμα που λέει. Έχω άποψη, γιατί δεν θα πετάξω την μπάλα στην εξέδρα, αλλά σας έχω πει κι άλλες φορές στην εκπομπή και αυτή είναι η θέση μου. Δεν μ' αρέσει ποτέ να παίρνουμε κάτι από το πάζιλ, να το αναλύουμε και να είναι αυτό που λένε της μόδας, ναι, ότι κοιτάζουμε το δέντρο και δεν βλέπουμε το δάσος. Mm-hmm. Δεν θα το έλεγα έτσι. Σας έχω ξαναπεί ότι οι αρχές της δημιουργίας είναι κοινές για όλους τους ανθρώπους και έχω πει πάρα πολλές φορές ότι πρέπει να έχουμε ένα φιλοσοφικό ετασμό για να μπορούμε να... Λέει λοιπόν ο κύριος Αλαβάνος ότι να παραχωρηθεί δημόσια περιουσία. Εγώ έχω να ρωτήσω τον κύριο Αλαβάνο το εξής. Είναι σωστό. Τώρα δεν κάνουμε διάλογο με τον κύριο Αλαβάνο. Όχι, όχι. Το χοντρό κομμάτι του κύριου Αλαβάνου, το χεδιμεταλλάδικο κομμάτι του, είναι ότι τα ρίχνει χοντρά στον κύριο Τσίπρα. Με ακατονόμαστους χαρακτηρισμούς. Αυτή είναι, αυτό είναι το θέμα τώρα. Μιλάμε για δημόσια παραχώρηση όταν εδώ γίνεται ιδιωτική δίμευση. Και θα σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Ιδιωτική δίμευση. Βεβαίως, θα σας πω. Αυτή τη στιγμή μας παρακολουθούν τηλεθεατές. Είναι στα σπίτια τους και έχουμε μπει και εμείς μέσα στα σπίτια τους, γιατί με την τηλεόραση αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή. Βομβαρδίζουμε λοιπόν τους τηλεθεατές, ναι, για το δημόσιο και το ελληνικό και το ελληνικό και το ελληνικό. Και αυτή τη στιγμή χιλιάδες οικογένειες αγωνιούν τι θα γίνει με τα κόκκινα δάνεια. Και ρωτώ το εξής. Μας καίει σαφώς το ελληνικό το ότι θα παραχωρηθούν στα funds που ήδη έχουν εγκατασταθεί στην Αθήνα, funds που θα αγοράσουν στο 25% της αξίας από τους δανειστές, δεν είναι άδικο. Δίνουμε αυτή τη στιγμή ποια είναι η κοινωνική πρόνοια του κράτους γενικότερα και η θέση της αντιπολίτευσης για να
πιέσει τη συμπολίτευση. Πριν από όλα τη κυβέρνηση. Ακριβώς. Δεν κυβερνάει η αντιπολίτευση. Η συμπολίτευση κυβερνάει. Συγκυβερνούν δύο κόμματα. Ακούστε, κύριε Παναγιωτόπουλε, η αντιπολίτευση ελέγχει και κάνει προτάσεις. Εγώ δεν ακούω προτάσεις. Όπως και αυτό που είπαμε προηγουμένως, θα ακυρώσει, είναι μια πρόταση. Δεύτερη ερώτηση. Τι κάνει η αντιπολίτευση. Βλέπω ότι τάχετε μονίμως με τη Νέα Δημοκρατία. Όχι. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Να σας πω κάτι, δεν τα έχω με τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν τα έχω με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι κακό. Αλλά δεν μπορώ. Στεναχωριέμαι όταν βλέπω. Δεν είναι κακό. Κύριε Παναγιωτόπουλε. Διότι νομίζει ότι κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό δεν είναι κακό. Κύριε Παναγιωτόπουλε, όλη η αντιπολίτευση εκφράστηκε. Το Σεπτέμβριο όμως ο κ. Τσίπρας διάλεξε άλλον εταίρο. Νομίζω ότι κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Αλλά να σας πω και κύριε Τραγάκη, από τη Νέα Δημοκρατία για τα αυτά που κάνει η κυβέρνηση. Προέρχομαι από τη Νέα Δημοκρατία. Το ξέρω. Προέρχομαι από τη Νέα Δημοκρατία. Το ξέρω. Έχω αριθμό Μητρώου 4 στην ΟΝΕΔ Ηρακλείου. Και θλίβομαι βαθύτατα όταν σας βλέπω εσάς προσωπικά να παίρνετε τις θέσεις Βγενόπουλου και να στηρίζετε Τσατάνη. Δηλαδή, δεν κατάλαβα τι εννοείτε τώρα. Αυτό. Δεν κατάλαβα τι εννοείτε τώρα. Διότι αν εννοείτε αυτά τα οποία έγιναν αυτές τις ημέρες στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Είδαμε τα μάτια μου και προηγουμένως. Σας λέω λοιπόν ευθέως ναι. Και δεν παρακολουθήσατε φαίνεται ναι. Ότι εμείς είπαμε διαστόματος δικού μου ναι. Ότι εμείς δεν έχουμε καμιά σχέση με τον Βγενόπουλο, εμείς δεν έχουμε καμιά σχέση με και δεν θέλουμε να έχουμε, αλλά το ότι ο κύριος Παπαγγελόπουλος έκανε παρέμβαση στην κυρία Τσατάνη για το θέμα δικογραφίας είναι γεγονός. Μα εγώ είδα με τα μάτια μου το βίντεο, κύριε Τραγάκη, ναι. Που λέει ο κύριος Αθανασίου ότι πήρε το δικαστικό έγγραφο του γραφείου του Πρωθυπουργού, του τότε αρχηγού σας, του κύριου Σαμαρά. Τι δικαστικό έγγραφο. Αυτό δεν είναι, παρέμβαση. Τι δικαστικό έγγραφο. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα. Εγώ. Μα εσείς ήσασταν. Μα τι είναι αυτά που δεν ήσασταν στην Επιτροπή. Πώς δεν είμαι. Εγώ είμαι. Όχι μόνο είμαι στην Επιτροπή. Αλλά είμαι και μέλος. Είμαι και μέλος. Είμαι και μέλος. Πήρατε πίσω τώρα αυτό που είπατε για τον Βγενόπουλο. Και πήρατε πίσω. Και πήρατε πίσω και αυτό που είπατε για την κυρία Τσατάνη. Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ, όταν παρεμβαίνει ο αναπληρωτής υπουργός δικαιοσύνης σε εκκρεμούσα υπόθεση, οποιαδήποτε είναι αυτή. Και καλεί στο γραφείο του και μιλάνε με την κυρία Τσατάνη, η οποία είναι πρόεδρος εφετών. Ο συγκεκριμένος υπουργός προσπαθεί να ξυλώσει το παραδικαστικό που είχατε στήσει εσείς. Έτσι νομίζετε εσείς. Βεβαίως, ναι. Λοιπόν, για να σας πιστεύω. Επειδή μου το λέτε αυτό, σας λέω λοιπόν ότι ο συγκεκριμένος υπουργός έχει κάνει τόσες παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, τις οποίες και ο ίδιος ομολόγησε δηλαδή. Εσείς τον υπερασπίζεστε, τον ο ίδιος το είπε. Ότι πράγματι. Εδώ ο πρωθυπουργός μιλάει για τον Παναθηναϊκάκια. Ότι πράγματι. Δεν το έχει πει κανείς. Το κάνετε γαργάρα όλοι. Ότι είπε πράγματι ο κ. Παπαγγελόπουλος ότι εγώ, ναι, της είπα να παραδώσει μια δικογραφία ή να κάνει να δείξει. Αυτό είναι παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Και το ομολόγησε ο ίδιος. Και εγώ στη θεσινή μου τοποθέτηση και χαίρομαι που μου κάνατε την τιμή και με παρακολουθήσατε, θα είδατε ότι απευθυνόμενο στον κύριο Παπαγγελόπουλο, του είπα: κύριε Παπαγγελόπουλο, έχετε κάνει εγκλήματα στη δικαιοσύνη, διότι έχετε 6 ολόκληρους μήνες στον ελληνικό λαό χωρίς την απόδοση δικαίου, με χάσιμο χρόνου και χρήματος για τους Έλληνες πολίτες και φορολογούμενους. Όταν αυτή τη στιγμή. Να ολοκληρώσω. Όταν αυτή τη στιγμή στο εφετείο Αθηνών για κακουργηματικές πράξεις προσδιορίζονται δίκες το 2017 τέλος και αρχές 2018, οπότε υπάρχει και κίνδυνος παραγραφής, και για τα ειρηνοδικεία το 2027 έχετε, του λέω, μεγάλη ευθύνη. Και μου λέει πώς να το λύσουμε αυτό, να καταργήσουμε την απεργία, να καταργήσουμε την απεργία των δικηγόρων. Αξιότιμη κύριε, όχι, του λέω. Να σας θυμίσω κάτι. Να κάνετε αυτό που είπε. Δημήτρης Παπαγγελόπουλος διετέλεσε στο παρελθόν επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών με πρωθυπουργό τον Κώστα Καραμαλή. Λοιπόν, το έκανε. Θέλω να πω, δεν είναι, η αφήγηση είναι λίγο περίπλοκη. Δεν είναι τόσο ευθεία. Όχι. Είναι περίπλοκη η αφήγηση. Εμείς στη Θεσμών. Είναι περίπλοκο το θέμα, δεν είναι τόσο απλό το θέμα. Είδαμε τα μάτια μου το βίντεο. Εμείς στη Θεσμών και Διαφάνεια. Ο κ. Παπαγγελόπουλος, τι δουλειά έχει να πάρει το έγγραφο ο κ. Αθανασίου από το γραφείο του Πρωθυπουργού, το δικαστικό. Αυτό τα λέει όλα. Άλλο λέτε εσείς τώρα. Εσείς λέτε για ένα έγγραφο που κατετέθη. Τι έγγραφο είναι αυτό. Να σας πω εγώ. Δεν ξέρω ο κόσμος, εξηγήστε. Είχε κατατεθεί ένα έγγραφο. Για την κύριε Σπαρτίνε, οι εμφύλιες διαμάχες στην κεντροδεξιά οικογένεια είναι πιο σκληρές. Δεν ανοίγει τώρα στη Νέα Δημοκρατία. Δεν ανοίγει στη Νέα Δημοκρατία. Είπε τώρα άνθρωπος ήμουν στο Ηράκλειο, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει τούτο όμως, και κρατήστε το, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ότι ο κύριος Παπαγγελόπουλος, ανεξάρτητα από πού προέρχεται. Ο οποίος έχει την ιστορία του και την πορεία του και την προσφορά του στο δημόσιο βίο. Όχι. Και δεν πρέπει και αυτό να το πετάμε στα σκουπίδια. Θα σας πω εγώ, αφού παρακολούθησε, ξέρει ότι εγώ είπα ότι σας θεωρώ ένα πολύ έντιμο δικαστή,
Είναι γεγονός. Κάνατε πολύ καλά τη δουλειά σας όταν ήσασταν πρόεδρος. Και υπήρξε στο παρελθόν και στενός συνεργάτης του σημερινού πρόεδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Προκόπη Παυλόπουλου. Πρόεδρος εφετών, διατελέσατε οπωσδήποτε και διοικητή στην ΕΕΠ. Ακριβώς. Αυτό δεν έχει καμία σχέση. Επί Πρωθυπουργίας Καραμαλή. Έχει σχέση όμως τούτο. Ότι ο κύριος Παπαγγελόπουλος έκανε πράγματι παρέμβαση στη δικαιοσύνη τώρα. Άρα και, αυτό, και στη θεσμό και διαφάνεια εμείς το ελέγχουμε. Αυτό που λέτε εμείς αυτό ελέγχουμε τώρα. Στη θεσμό και διαφάνεια ελέγχουμε τη μηνυτήρια. Ναι, βέβαια. Αν λέτε εσείς αυτό παρέμβαση, η αίτηση της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Βενιζέλου για να κληθεί ο κύριος Παπαγγελόπουλος ήταν η μηνυτήρια αναφορά της κυρίας Τσατάνη, η οποία κατήγγειλε τον κύριο Παπαγγελόπουλο ότι έκανε παρέμβαση στο έργο της. Αυτό και είναι. Η οποία δεν θέλει να στη Βουλή. Θα έρθει. Τώρα ναι, την καλούμε με ομόφωνη απόφαση και θα έρθουν και άλλοι. Δεν θα έρθουν όλοι αυτοί. Απλώς, εγώ εκείνη την έκκληση που έκανα και την οποία πιστεύω είναι ότι η Επιτροπή έκανε αρκετό κακό στη δικαιοσύνη. Και επειδή έχουν κληθεί πάρα πολύ ανώτατοι δικαστικοί, παρακάλεσα να περιοριστεί ο αριθμός των ανώτατων δικαστικών που έρχονται στην Επιτροπή, γιατί αυτό δημιουργεί πρόβλημα στη δικαιοσύνη. Και δεν είναι δυνατόν να φέρουμε τους απαραίτητους που χρειάζεται. Μάλιστα. Για να τεκμηριωθεί η αίτηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έχει υποβάλει, κρατήστε το αυτό σας παρακαλώ, και επίκαιρη υπερώτηση, η οποία θα συζητηθεί στις 17 του μηνός για τις παρεμβάσεις. Τον έχουμε καλέσει τον κύριο Ντογιάκο. Εγώ τον κάλεσα. Και δεν είναι αυτό, αλλά μόλις τον κάλεσα. Όχι. Κύριε Κουγκράνη, με συγχωρείτε. Μόλις τον κάλεσα τον κύριο Ντογιάκο. Χαρακτηρισμούς. Για δικαστικούς λειτουργούς εν ενεργεία. Ο κύριος Δογιάκος έχει και αυτό στη δική του διαδρομή. Προσωπική άποψη. Τη δική του διαδρομή, τη δική του σταδιοδρομία στο σώμα. Άστον να εκτίθεται. Έχει εκλεγεί. Όταν είπα στον Δογιάκο, όταν είπα εγώ να κληθεί. Χέρι σεβασμού, μην τα βάζουμε όλα μας. Ακούστε, όταν είπα εγώ να κληθεί ο κύριος Δογιάκος, ο κύριος Παπαγγελόπουλος, επειδή παρακολουθεί. Ο κύριος Παπαγγελόπουλος, τι θα τον κάνουμε, λέει τον κύριο Ντογιάκο. Μα του λέω, κύριε Παπαγγελόπουλο, είναι ο προϊστάμενος της αγγελίας του εφετείου Αθηνών. Πρέπει να έρθει κι αυτός. Λέει, τι να τον κάνουμε, τον κύριο Ντογιάκο. Κύριο Σαλάτα, τον κύριο Ντογιάκο, θα έρθει. Τον κύριο Σαλάτα. Δεν τον γνωρίζει τον κύριο, ποιο είναι. Εντάξει. Δεν τον ξέρω τον κύριο. Είναι δικαστικό. Για ποιο κύριο Σαλάτα, λέτε. Τον κύριο Νίκο Σαλάτα. Για τον. Τι είναι, δικαστικό. Τον εφέτη, λέτε. Δεν είδα να τον έχουν καλέσει κανένας, αλλά αν εσείς νομίζετε ότι πρέπει να κληθεί, κοινωνήστε με την πρόεδρο. Είναι λίγο άχαρη η συζήτηση. Είναι άχαρη και έγινε άχαρη. Και θα σας πω γιατί. Διότι η παρέμβαση ήταν άχαρη. Διότι δίνουμε την εντύπωση, όχι μόνο εδώ, γενικότερα αυτή η διαμάχη, δίδεται η εντύπωση, δίδεται με αλφαγιώτα στο τέλος, στην κοινή γνώμη ότι υπάρχει σύγκρουση μεταξύ δύο ομάδων πολιτικής επιρροής στον χώρο της δικαιοσύνης, που διαγωνίζονται για την επικράτησή τους. Την οποία καταγγέλουμε απερίφραστα εμείς σαν Νέα Δημοκρατία. Και δεν είναι καλή αυτή η εντύπωση. Υπερασπιζόμεθα όλους τους δικαστικούς. Δεν είναι καλή αυτή η εντύπωση. Ακούστε, κύριε Παναγιωτόπουλε, εγώ χτες έκανα και μία δήλωση και είπα ότι καταδικάζουμε απερίφραστα. Πρέπει να υπερασπίσουμε συλλογικά το σώμα. Ακριβώς. Και να το αφήσουμε να κάνει τη δουλειά του. Καταδικάζουμε απερίφραστα όλες τις επιθέσεις οι οποίες γίνονται εναντίον της δικαιοσύνης. Παραδείγματος χάρη της κυρίας Πόγκα, η τρομοκρατική επίθεση η οποία είναι. Ασφαλώς. Και της Ένωσης Εισαγγελέων, οι οποίοι κατήγγειλαν ότι τρομοκρατούνται από δημοσιεύματα, ακόμα και από δημοσιεύματα. Και ο κύριος Παπαγγελόπουλος πήρε χθες γι' αυτό και καλώς πήρε θέση. Διότι οι Έλληνες δικαστές, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, επιτελούν το καθήκον τους στο ακέραιο και σας πληροφορώ με συνθήκες οι οποίες δεν είναι οι καλύτερες μετά τις μειώσεις όλων των μισθών που έχουν πάρει. Είναι μετά το θέμα των συνταξιοδοτικών δηλαδή, τους, όπως αυτό έγινε. Ότι όλοι οι δικαστές εκτελούν το καθήκον τους στο ακέραιο. Η συντριπτική πλειοψηφία είπα και το εννοήσα. Μάλιστα. Εγώ θέλω όμως, γιατί τώρα με τη διαμάχη σας, τη λεκτική εννοώ, αφήσατε να ξεκουραστεί ο κύριος Παρτινός. Τώρα που το ξεκουράσαμε, επαναρχόμαστε. Λοιπόν, πέρασε γενναίες 14 την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Τσίπρα, ο πολιτικός μεντοράς του κύριο Αλαβάνο. Τι απαντάτε στον κύριο Αλαβάνο, πρώην πρόεδρο του συνασπισμού? Ένα σχόλιο θα κάνω. Δεν ξέρω αν είναι απάντηση στον κύριο Αλαβάνο αυτό. Ο Αλέκος Αλαβάνος έχει προφανώς τη διαδρομή του και την ιστορία του μέσα στην αριστερά και στην πολιτική σκηνή του τόπου, την οποία κανείς δεν μπορεί ούτε να τη διαγράψει ούτε να την παραβλέψει. Εκτιμάω όμως ότι με δική του αποκλειστικά ευθύνη μπήκε στο περιθώριο και της αριστεράς και της πολιτικής ζωής. Από τη στιγμή που έγινε αυτό, μετά φωνάζει όσο γίνεται πιο δυνατά και όσο γίνεται πιο ακραία και λέγοντας πράγματα που δεν τα λέει ούτε κανείς δεν τα λέει στην Ελλάδα σήμερα, ούτε οι πιο
ορκισμένοι εχθροί του ΣΥΡΙΖΑ, του Τσίπρα, της κυβέρνησης αυτής, μήπως και ακουστεί. Αλλά νομίζω ότι δεν θα τα καταφέρει και καλό είναι να σκεφτεί λίγο την ιστεροφημία του. Αυτά που λέει τον εκθέτουν πάρα πολύ. Τώρα, εάν κάποτε ήταν ή δεν ήταν μέντορας του Αλέξη του Τσίπρα, δεν έχει καμία σημασία αυτό. Ήτανε τώρα, ο καθένας ακολουθεί το δρόμο του και δικαιώνεται ή δεν δικαιώνεται από το πώς τον αντιμετωπίζει σε τελική ανάλυση η ελληνική κοινωνία. Διότι ο Αλέκος ο Αλαβάνος προσπάθησε και μετά, αφού πήρε αποστάσεις από το ΣΥΡΙΖΑ, να κρυθεί από την ελληνική κοινωνία και δεν μπόρεσε. Δεν μπόρεσε να τα καταφέρει. Σχολιάστε μου κάτι ακόμα. Ο κύριος Φίλης έχει κάνει μια δήλωση η οποία, ξέρετε, προκαλεί πολύ θόρυβο. Είπε λοιπόν ότι όλη αυτή η κινητοποίηση, η διαδικτυακή, που θα καταλήξει, κυρίες και κύριοι, τις επόμενες μέρες σε μια μεγάλη εκδήλωση στο Σύνταγμα. Έκανε και συνταγματική ερμηνεία. Στα πλαίσια του παραιτηθείτε. Είπε ότι αυτή κινείται στα όρια αυτών που επιτρέπει το Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας. Δηλαδή, αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει μια έμεση απειλή. Μίλησε για κίνημα της Κατσαρόλας. Έκανε συνειδημούς με αυτά που συνέβησαν σε διάφορες χώρες της Λατινικής Αμερικής. Ευτυχώς η Ελλάδα δεν είναι. Και πολιτικά διατύπωσε αυτόν τον υπερηγμό. Ότι κύριοι, δεν μπορεί να λέτε σε μια εκλεγμένη κυβέρνηση να παραιτηθεί. Είστε στα όρια της συνταγματικής νομιμότητας. Το αποδέχεστε εσείς αυτό? Κοιτάξτε, δεν τη διάβασα, αλλά δέχομαι αυτά που λέτε εσείς. Αν κατάλαβα καλά, σχολίασε το παραιτηθείτε. Ακριβώς. Και με τον τρόπο που προσπαθούν κάποιοι να δημιουργήσουν ένα κίνημα γραβάτας, κατσαρόλας, δεν ξέρω τι οτιδήποτε γραβάτας. Άλλο. Λέμε με δυνατή φωνή παραιτηθείτε. Για να μπορέσουν να επιδράσουν επικοινωνιακά. Τι λέτε λοιπόν? Εγώ λέω... Αυτό σημαίνει δημοκρατία, τι να κάνουμε? Ναι, δεν υπάρχει αμφιβολία, σημαίνει δημοκρατία. Άρα γιατί τα λέει αυτά ο κύριος Φίλης? Στα όρια, είπε. Γιατί τους απειλεί ότι είναι στα όρια της συνταγματικής νομιμότητας? Γιατί είναι έμεση απειλή αυτό από ένα πολιτικό πρόσωπο? Κοιτάξτε, απειλή. Έχουμε δει τόσες κινητοποιήσεις τα τελευταίο καιρό που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Υπάρχει τεράστια διαφορά από το πώς αντιμετώπιζε η παλιά κυβέρνηση και τα όργανα της τάξεως τις κινητοποιήσεις τις εποχές που είμαστε εμείς αντιπολίτευση και πώς την αντιμετωπίζουμε εμείς. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση, νομίζω. Κάθε άνθρωπος ο οποίος δεν έχει. Άρα ήταν υπερβολικό αυτό που είπε ο κύριος Φίλης? Όχι, δεν σήμαινε επουδενή λόγο ότι θα πάρει ή σκέφτεται. Δεν σημαίνει απειλή, λέτε. Ή σκέφτεται κάποιος άλλος να πάρει μέτρα απειλητικά εναντίον. Δεν σημαίνει κάτι τέτοιο. Οποιασδήποτε κινητοποίηση. Κύριε Τραγάκη, τι λέτε γι' αυτό? Το έχουμε αποδείξει. Δεν είναι θέμα. Ο κύριος Φίλης. Για το συγκεκριμένο, κύριε Τραγάκη. Ελάτε λίγο γρήγορα γιατί τελειώνει ο χρόνος. Ο κύριος Φίλης φαίνεται, δεν ξέρω γιατί, τρομοκρατείτε από το σύνθημα παραιτηθείτε. Εμείς το λέμε ευθέως. Και στα τόσα χρόνια πολιτεύουμε, δεν ξέρω αντιπολίτευση η οποία να μιλήσει στην κυβέρνηση να παραιτηθεί. Εμείς όμως το συνεχίζουμε και λέμε παραιτηθείτε για να προλάβουμε την Ελλάδα ζωντανή. Παραιτηθείτε για να προλάβουμε την Ελλάδα. Διότι όσο μένετε στην εξουσία, τόσο περισσότερο κακό κάνετε στον τόπο. Τραγάκη, τώρα, εάν τη με συγκέντρωση... συνθήματα δεν θα λύσετε το πρόβλημα που έχει σήμερα. Το παραιτηθείτε δεν είναι σύνθημα. Δεν θα λύσετε το πρόβλημα τακτικής και πολιτικής που έχετε αυτή τη στιγμή. Δεν σας διέκοψα. Και που δεν ξέρετε προς τα που πάτε. Δεν σας διέκοψα. Ακούστε όμως. Δεν είναι το παραιτηθείτε, δεν είναι σύνθημα. Το παραιτηθείτε είναι προτροπή. Παραιτηθείτε για να προλάβουμε την Ελλάδα ζωντανή και το συνεχίζω να το λέω. Αυτό είναι το σύνθημα. Και στις 15. Να προλάβετε την Ελλάδα ζωντανή. Και στις 15. Ναι, γιατί εσείς την πεθαίνετε. Τη φέρατε οι μηθανοί στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα θέλετε να την προλάβετε ζωντανή. Γιατί αθηκολόγοι όλοι παρέλαβαν την Ελλάδα στην εντατική όλη. Στις 15 Ιουνίου που γίνεται αυτή η συγκέντρωση. 15 Ιουνίου γίνεται η εκδήλωση. 15 Ιουνίου στο Σύνταγμα γίνεται αυτή η συγκέντρωση. 15 Ιουνίου. Η συγκέντρωση του παραιτηθείτε. 15 Ιουνίου. Δεν ξέρω γιατί αυτό τρομοκράτησε τον κύριο Φίλη να πει ότι είναι στα όρια συνταγματική ανοχής. Δεν χρησιμοποίησε μια πιο εκλεπτισμένη λέξη. Αλλά ποιος του δίνει το δικαίωμα να αποφαίνεται ως συνταγματολόγος για τις συγκεντρώσεις? Ο κύριος Φίλης. Και αν οποιοδήποτε κίνημα κάνει μια συγκέντρωση. Αυτό δεν αφορά τον κύριο Φίλη. Ο κύριος Φίλης να ασχοληθεί με τα δικά του. Και για να κλείσω. Δικαίωμα και να κλείσω. Κανείς με βάση το σύνταγμα. Και για να κλείσω. Έχει οποιοδήποτε πολίτη. Μπράβο, δεν φτάσαμε. Είναι φτάσαμε στο σύνταγμα. Φτάσαμε. Ελάτε, τελειώνει ο χρόνος. Φτάσαμε στο σύνταγμα λοιπόν. Ούτε και εσείς. Προσπαθούν τώρα να αλλάξουν την ατζέντα των εργασιακών που έρχονται τον Οκτώβριο, φέροντας το θέμα της αναθεώρησης συντάγματος που εμείς πρώτοι. Να μας πείτε τι που εμείς πρώτοι. Ασφαλώς. Που εμείς πρώτοι το φέραμε το θέμα της αναθεώρησης συντάγματος, αλλά βάζουμε και κάτι άλλο. Σαν κερασάκι στην τούρτα. Όχι, δεν είπα. Εμείς αρέσαμε. Είμαστε. Ελάτε, κύριε, τελειώνει ο χρόνος. Συνταγματική αναθεώρηση. Αλλά δεν είμαστε το να στηθούν ευχέστες 24 Ιουλίου
για να εξαγγελθούν οι συνταγματικές προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε να μιλάμε για την αλλαγή του εκλογικού νόμου τώρα. Και να δούμε ποιες είναι οι προτάσεις του καθενός, έτσι. Έτσι, εμείς έχουμε έτοιμες προτάσεις, θα τις καταθέσουμε. Λοιπόν, νόμου, μην το ανοίξουμε κι αυτό. Πρέπει να γίνει σε ανύποπτο χρόνο, κύριε Τραγάκη, και όχι την παραμονή των εκλογών. Όποτε χάνουν εκλογές, μιλάνε για αλλαγή του εκλογικού νόμου. Κύριε Μίλη, παραιτηθείτε. Φίλη, παραιτηθείτε. Αντίδραση, φίλη. Θέλω να υπενθυμίσω και στον κύριο Σπαρτινόπουλο και στους τηλεθεατές μας ότι στο Σύνταγμα κατέβαινε και ο κύριος Βαρουφάκης, κατέβαινε και ο κύριος Κατρούγκαλος, κατεβαίνανε όλοι τους. Το ζητούμενο λοιπόν είναι, όχι να διαχειριστεί, ο κύριος Τσίπρας, είπαμε για το ελληνικό πριν. Το ζητούμενο λοιπόν δεν είναι να ποινικοποιήσουμε ή να βάλουμε στα όρια μιας ακραίας λεκτικής αντιπαράθεσης μια πρωτοβουλία πολιτών να κάνουν αυτό το οποίο οι ίδιοι θέλουν να κάνουν. Αλλά το ζητούμενο είναι να καυτηριάσουμε, κύριε Σπαρτινέ, τη δική σας ασυνέπεια. Το υποφίλησε, κύριε Σπαρτινέ. Όταν λέω ότι είναι συνταγματικά όρια. Αφήστε με, κύριε Τραγάκη. Πρέπει να καυτηριάσουμε την ασυνέπεια της σημερινής κυβέρνησης να διαχειριστεί τις εξαγγελίες της. Και πώς το κάνει αυτό, αλλάζοντας ατζέντα. Ξαφνικά θυμήθηκε ότι η παραιτηθείτε είναι στα όρια της συνταγματικής νομιμότητας. Ξαφνικά θυμήθηκε ότι πρέπει τώρα να μιλήσει ξανά για τη συνταγματική αναθεώρηση. Λες και η συνταγματική αναθεώρηση, κύριε Παναγιωτόπουλε, περνάει μέσα από δημοψήφισμα. Για να θυμηθούμε καλά, και τα περσινά του θλιβερού περσινού δημοψήφισματος. Και θέλω να κρατήσω ένα πράγμα. Ο κόσμος δεν πρέπει να μπει σε λογική διχασμού. Ο διχασμός μας έφερε εδώ πέρα. Το διχασμό πληρώνουμε είναι από το μνημόνιο Τσίπρα. Το μνημόνιο Τσίπρα είναι πληρώνει έτσι το διχασμό αυτής της κοινωνίας. Κύριε Κουλάρη, ελάτε. Μα αυτά που λέτε δηλώσεις φίλοι, παραιτηθείτε. Είναι ήδη συνταγματική ανοχή. Είναι διάλεκτος αυτή που χρησιμοποιείτε. Ελάτε. Εγώ, κύριε Παναγιωτόπουλε, και κυρίες και κύριοι, ήθελα να σας παρακαλέσω, γιατί εδώ στο πάνελ είμαστε όλοι καταλαγιασμένοι και κατασταλαγμένοι στα ιερά και όσια, ότι η ελληνική γλώσσα μιλιέται, κύριε Παναγιωτόπουλε, 2.000 χρόνια. Η ελληνική γλώσσα ακόμη χρησιμοποιεί λέξεις από τον Όμηρο και τον Ισίωδο. Μην το διευρύνουμε τόσο πολύ. Διευρύνουμε, μείνετε στο θέμα για να κλείσουμε. Ακόμη και η λατινική γλώσσα, ακόμη και η λατινική γλώσσα που είναι νεκρή γλώσσα, διδάσκεται. Mm-hmm. Η αρχαία ελληνική δεν είναι νεκρή γλώσσα. Συμφωνώ. Η αρχαία ελληνική είναι μια γλώσσα η οποία δίδαξε, μας κράτησε ζωντανούς 400 χρόνια από την τουρκική σκλαβιά. Και θέλω να πω το εξής, ότι η ελληνική γλώσσα διάνθησε τον εθνικό ύμνο, διάνθησε την Αγία Καινή Διαθήκη. Έγραψα. Ωραία τα λέτε, αλλά γιατί δεν καταλήγουμε στο διατάφτα. Εγώ λοιπόν δεν συμφωνώ με τον κύριο Φίλη. Δηλαδή, δεν θα πω μόνο το εξής, ότι ο κύριο Φίλης δεν είπε ότι θα καταργήσει τα αρχαία. Να σας πω κάτι, συγγνώμη, με την. Θα το φέρουμε στο επικεντρώσει σε μια άλλη εκπομπή. Μην το διευρύνουμε τόσο πολύ. Και τον ίδιο τον υπουργό να σα τα εξηγήσω. Ελάτε, κύριε Κουκουλά, ελάτε για να κλείσουμε. Δεν γίνεται. Δεν συμφωνώ με τις απόψεις Φίλη και γενικότερα με τον τρόπο που χειρίζεται τη γλώσσα και τα θρησκευτικά. Είναι, νομίζω, αξίζει τον κόπο να διαθέσετε μια εκπομπή. Θα το κάνουμε. Σας λέω και μόνο ότι με τα ελληνικά. Με τα ελληνικά, κύριε Παναγιωτόπουλε, με τον ακάθιστο ύμνο, για 400 χρόνια οι Έλληνες τον είχαν για εθνικό ύμνο και μας κράτησε όρθιους. Δεν μπορείς την ελληνική γλώσσα. Προσεχώς, πολύ γρήγορα θα ασχοληθούμε με το θέμα. Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Και θα το ανοίξουμε το θέμα για μια σειρά εκπομπών. Και ομιλείτε 2.900 χρόνια. Πώς θα μπορέσει η ελληνική παιδεία να ξαναγυρίσει στις θεμελιακές αξίες της που έχουν ομφάλιο λόρο με την ελληνική κλασική παιδεία. Μια παιδεία, ένα είδος, το οποίο το διεκδικούν και το θέλουν όλοι οι λαοί του κόσμου. Και εμείς το έχουμε και το κλωτσάμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.